Μέχρι να φτάσουμε στο επόμενο. Είμαστε τώρα στο μεταβατικό, το οποίο από χτες το πρωί άρχισε να εκπέμπει αυτό το σήμα με την υδρόγειο που είναι ανάμεσα στα χρώματα και δεν ξέρω τι είναι. Το οποίο κατακρίθηκε. Εντάξει. Δεν μπορώ να ζητήσουμε ευθύνη από έναν φορέα ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι μονοπρόσωπος, έτσι. Λοιπόν. Συγγνώμη, ο διαχειριστής θα κάνει αυτά. Εντάξει, κάποιος συνεργάτη σε θελοντική βάση ουσιαστικά. Θα προσλάβει κόσμο. Λοιπόν, και από το μεσημέρι άρχισε να εκπέμπει με παιδικά προγράμματα, κάτι ντοκιματέρ κτλ. Το επόμενο βήμα. Μέχρι πότε θα είναι αυτό το έκτακτο καταρχήν, το μεταβατικό. Το μεταβατικό μέχρι να βγει στον αέρα ο καινούριος φορέας, έτσι. Άρα μπορεί να είναι 2 μήνες, μπορεί να είναι και 6 μήνες. Έξι μήνες δεν φαντάζομαι. Στο ενδιάμεσο αυτό. Στο ενδιάμεσο θα προσληφθεί ο κόσμος, ναι, ώστε αυτό το μεταβατικό. Με τις δίμηνες συμβάσεις όμως. Με δίμηνες συμβάσεις που θα μπορούν να αναλυθούν. Να γίνουν τετράμηνες ή εξάμηνες άνω κάποτε. Και θα αρχίσει να εκπέμπει ειδήσεις, μεταδόσεις. Μια προσπάθεια να έχει ένα πιο πλήρες πρόγραμμα, φυσικά. Ναι, αυτό δεν προϋποθέτει όμως μια απελευθέρωση εγκαταστάσεων. Πώς θα γίνει όλο αυτό. Ποιες εγκαταστάσεις θα απελευθερωθούν θα ορίσει και τι δυνατότητες τεχνικές θα υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερα, σίγουρα πολύ καλύτερα, ναι, από ό,τι. Να ρωτήσω κάτι, αυτό που σκέφτεται πολύ. Το θέσατε βέβαια υπό τη μορφή να ρωτήσω σε μένα, αλλά δεν είμαι εγώ ρημόδος να σας απαντήσω. Κάποια στιγμή η κυβέρνηση θα βάλει τα ΜΑΤ μέσα στη τηλεόραση για να διάσει και να πάρει την περιουσία της πίσω. Υπάρχει πούμε, την περιουσία του δημοσίου. Δεν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμός. Ναι, και πώς θα γίνει η χρήση του αρχείου, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι όταν θα καταλάβουν ότι λειτουργούν σε βάρος συμφερόντων των εργαζομένων, θα αλλάξουν μυαλά. Αυτό ελπίζετε. Αυτό ελπίζω. Διότι μέχρι τότε η λογική λέει ότι δεν μπορείτε να εκπέψετε ούτε καν στοιχειοδός αξιοπρεπές πρόγραμμα. Όχι, άμα πάνε σε ένα ιδιωτικό στούντιο μπορεί να βγάλει ένα στοιχειοδός. Δεν χρειάζεται. Η προσπάθεια θα είναι να πάμε σε εγκαταστάσεις της ΕΡΤ. Έχει εγκαταστάσεις και πέραν της Αγίας Παρασκευής που μπορούν να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες. Και με ποιο αρχείο θα δουλεύετε και με ποιο. Θα πρέπει να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα. Από την αρχή. Θα πρέπει να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα διαφορετικό. Υπάρχουν δυνατότητες. Όλο αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή εσείς ελπίζω τώρα είναι ας πούμε Ιούλης μήνας, δηλαδή ας πούμε Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη, υποθέτω ας πούμε την αρχή φθινοπόρου με τη νέα σεζόν θέλετε να υπάρχει ας πούμε ένα πλήρες πρόγραμμα, ίσως και μια καινούρια. Η καινούρια τηλεόραση δεν νομίζω ότι θα έχουμε προλάβει το Σεπτέμβρη. Οκτώβρη και βλέπουμε. Ναι, το σχέδιό σας ήταν όταν προτείνατε στους εργαζόμενους για καταλάβουμε και γιατί δεν μπορέσατε να τα βρείτε. Δεν ξέρω αν εσείς πραγματικά πιστεύατε ότι μπορείτε να τα βρείτε. Εξαρτάται τώρα, είναι εκτιμήσεις αυτά τα πράγματα προφανώς, αλλά τα μηνύματα που έχω από εργαζόμενους οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μου είναι τελείως διαφορετικά από αυτές τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Τελείως διαφορετικά. Θέλουν, για να καταλάβετε, μου λένε δεν αυτή τη στιγμή προκυρεί. Εντάξει, ξέρετε που έχετε πάρει μέρος σε τέτοιες συνελεύσεις. Ξέρω, να σας έχετε πω πάρει κάτι, μέρος σε τέτοιες συνελεύσεις. Είμαι λίγο δύσπιστος, σας πω γιατί ξέρετε η τέτοιες συνελεύσεις πώς γίνονται. Αρέσκεται να εμφανίζει κάποια γλιστρόνια τα οποία παρασκηνιακά κάθονται και. Θα το δούμε. Όχι, όταν, λέω, μπορεί να κάνω λάθος. Κάτι γλιστρόνια που λένε ψου από πίσω και από μπροστά αυτά. Ας βγουν να πούνε λοιπόν ότι δεν είναι έτσι, εμείς διαφωνούμε, κάνουμε αυτό. Ποιο θα είναι το κριτήριο. Μήπως, άμα κάνουμε την προκήρυξη και έρθουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, θα είναι ένα κριτήριο. Τώρα θα κάνετε καταρχήν προκήρυξη, κάνετε προκήρυξη τώρα για τα δίμηνα. Ναι. Και μετά θα κάνετε άλλη προκήρυξη για το που θα είναι πια και με διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, έτσι. Ναι. Όταν θα γίνουν οι κανονικές. Άρα τώρα, εσείς ως κριτήριο θεωρείτε ότι εάν κάνετε την προκήρυξη για το δίμηνο, δεν ξέρω αν θα έρθουν οι εργαζόμενοι να εμφανιστούν από τους πρώην. Εάν κάνετε προκήρυξη για την καινούργια τηλεόραση που θα έχει άλλο σήμα, δεν θα λέγεται έτσι, δεν θα έχει αυτό το πράγμα κλπ. Το κριτήριο σας θα είναι πόσοι από τους παλιούς θα έρθουν να κάνουν αίτηση κτλ. Διότι εκεί θεωρείται πια ότι θα υπάρξει ένας διχασμός. Θα είναι ανοιχτός διαγωνισμός τότε. Θα είναι πρημοδοτημένη. Θα είναι πρημοδοτημένη η προϋπηρεσία ασφάλεια. Στην ΕΡΤ. Επειδή έχετε χρηματίσει διοικητικό στέλεχος σε ήδη στον ιδιωτικό τομέα και υπήρξε και υφυπουργός και ξανά, μου φαίνεται ότι λίγο είναι παραλογισμός όλο αυτό το πράγμα με τις δίμηνες συμβάσεις. Μα πότε θα προλάβετε να κάνετε, ποιο είναι το νόημα, δηλαδή θα κάνετε μια αποκλειστή, θα έρθω εγώ και ο Γαμπουράκης, θα μας προλάβετε για 2 μήνες, μισό λεπτό. Έγινε ένας χειρισμός, έκλεισε η τηλεόραση. Μετά υπήρξε μια συμφωνία να προσληφθούν οι 2.000 άτομα. Μα αναλάβατε να υπηρετήσετε ένα προσπάθησα ασαφές σχέδιο. Δεν το καταλαβαίνετε. Προσπάθησα, τι θέλω να πω. Βεβαίως. Προσπάθησα αυτή τη συμφωνία που νομίζω ότι ήταν προς όφελος των εργαζομένων να την υλοποιήσω. Δεν έχουμε καταφέρει να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Εξακολουθούμε να έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας. Αν δεν γίνει, αυτό το πράγμα
θα γίνει με συνθήκες έκτακτης ανάγκης κατά κάποιο τρόπο, εκ των ενόντων όπως λέω, και θα προχωρήσουμε να σχεδιάζουμε την νέα τηλεόραση. Αυτό θα γίνει. Ναι, προσπαθώ να πω το εξής. Δεν το ξέρω το θέμα, το λέω από την αρχή, δεν κάνω τον έξυπνο, έτσι. Μα δεν χρειάζεται να κάνω τον έξυπνο. Όχι, με τη λογική τώρα πάω. Ναι, ναι. Κάντε εσείς μια προκήρυξη μεθαύριο. Ναι. Ερήμη τον εργαζομένο, διότι δεν συμφωνήσατε. Ναι, προς τους εργαζόμενους θα είναι. Μάλιστα. Ναι. Και έρχομαι και εγώ και ο Καμπουράκης και κάνουμε τι και μας παίρνετε για το δίμηνο αυτό για το μεταβατικό στάδιο. Ποιο είναι το νόημα αυτού του μεταβατικού στάδιου, ότι δηλαδή να έρθω και εγώ και ο Καμπουράκης το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επειδή το επιτάσσει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι, αλλά έτσι όμως, εάν το κάνετε με τον τρόπο που το κάνετε, το οποίο το βρήκατε και θέλετε να το συνεχίσετε, θα μπορεί να ευτελίσετε τελείως όλη την ιστορία. Δηλαδή, ποιο είναι το νόημα να προσπαθήσει μεταβατικού. Καταρχήν μπορεί να γίνει τηλεόραση μεταβατική σε δύο μήνες. Γι' αυτό ζητήσαμε να ανοίξει η Αγία Παρασκευή. Γιατί εμείς θέλαμε να υπάρξει από την Αγία Παρασκευή, από τις εγκαταστάσεις της πρώην ΕΡΤ, με τους εργαζόμενους της πρώην ΕΡΤ, να είναι μια αξιοπρεπής εκπομπή που να μην δημιουργεί πρόβλημα. Τώρα αναγκαζόμαστε να το κάνουμε εκ των ενόντων. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε όμοιροι αυτής της κατάστασης. Δεν γίνεται. Ναι. Αυτό είναι τόσο απλό. Το ότι δεν μπορείτε τόσο να απλό. Είναι μια λύση ανάγκης. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Μια λύση ανάγκης αυτή τη στιγμή. Γιατί επιτάσσει το Συμβούλιο της Επικρατείας και γιατί δεν μπορεί να είμαστε όμοιροι, πιστεύω, μια τελείως λανθασμένη στάση των συνδικαλιστών της ΕΡΤ. Την στάση αυτή την έχουμε δει όλο αυτό τον καιρό. Δείτε, κάντε μια έρευνα πόσο τα τελευταία χρόνο, πόσες μέρες ήταν κλειστή η ΕΡΤ. Να δούμε πώς απαξιώθηκε η δημόσια τηλεόραση. Πόσες μέρες ήταν κλειστή. Υπήρχαν αυτά, υπήρχαν. Και πόσες βέβαια. Για να είμαι δίκαιος και πόσες λάθος τοποθετήσεις γίνανε, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Εντάξει, εγώ θα ξαναπώ ακόμα μια φορά χωρίς να. Ότι δεν νομίζω ότι το πνεύμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν να φύγει το μάτρο και να παίζει τον καπετάν Σύμφωνα. Σίγουρα όχι δεν ήταν. Σας λέω. Μα σίγουρα όχι. Αλλά σας δύο μήνες δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Ό,τι μπορεί να γίνει. Μα δεν μπορεί να κάνουμε ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να πάμε στην Αγία Παρασκευή όταν είναι κλειστή η Αγία Παρασκευή. Πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Εκτός αν έχετε κάτι άλλο να μου προτείνετε.